Μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Αγγελής, μέλος της διοίκησης του Παναξιακού. Κύριε Αγγελή, το σχόλιο σας για τον αγώνα. Για τον μη αγώνα μάλλον. Για τον αγώνα που δεν έγινε. Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι ένα γεγονός που δεν έχω συναντήσει, δεν υπάρχει προηγούμενο. Και κάποιες παρόμοιες περιπτώσεις που γνωρίζω στο παρελθόν, είχε αναβληθεί το παιχνίδι, δεν είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά είχε γίνει πολύ νωρίτερα, 3 και 4 μέρες πριν τον αγώνα, οπότε δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος εξαγωγής για αυτή τη διαδικασία. Υπήρχε μια παραφιλολογία από την αρχή της εβδομάδας εδώ πέρα. Είμαστε ενήμεροι για το τι έχει συμβεί. Η πλευρά της ΣΥΡΟΥ θεώρησε σωστό να αναβληθεί το παιχνίδι για την επόμενη αγωνιστική, που ουσιαστικά είναι το επόμενο έτος, να κερδίσει χρόνος, εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της, δεν ήταν έτοιμη για το παιχνίδι. Εμείς από την άλλη πλευρά είμαστε πανέτοιμοι. Είχαμε οργανώσει εδώ μια τεράστια γιορτή για το φιλάθλο κόσμο, με πολλά events, με πολλά δώρα, με ψησίματα, με κάποια πρόσωπα που ήταν τιμόμενα. Και φυσικά όλος ο φιλάθλος κόσμος ήθελε εδώ να έρθει να δει τις δύο καλύτερες ομάδες του κυκλάδου αυτή τη στιγμή. Και όποιος κέρδισε θα έπαιρνε σοβαρό προβάδισμα για την υπόθεση τίτλος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε γι' αυτό. Δεν είμαστε υπαίτιοι. Θεωρώ ότι είχαμε οργανώσει τα πάντα σε πολύ καλό βαθμό. Απλά είναι πολύ λυπηρό, νομίζω, για τον κόσμο της ΣΥΡΟΥ και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί στο Προεδρείο της ΣΥΡΟΥ, που εκπροσωπούν ένα νησί με τεράστια ποδοσφαιρική ιστορία και με τεράστια με προδιαγραφές όσον αφορά τον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού, που δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Φυσικά και τώρα μπορεί να σκεφτεί ο καθένας ότι κάθε παιχνίδι που δεν είναι έτοιμος, που έχει κάποια προβλήματα, μπορεί απλώς να αναβληθεί επειδή κάποιοι δεν θέλουν να αγωνιστούν. Έτσι, αυτό αλλάζει ουσιαστικά την ισορροπία στο πρωτάθλημα, αλλάζει τα δεδομένα, δημιουργεί μια νέα κατάσταση η οποία ουσιαστικά κρίνει και το πρωτάθλημα. Από την πλευρά ενημέρωσης, από την ΕΠΣ είτε από τον Όσυρο είτε από την ΕΠΣ Κυκλάδων, έχει γίνει κάτι και ο Παναξιακός τι θα κάνει από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η ΕΠΣ Κυκλάδων στάθηκε στο ύψος της. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΕΠΣ, γιατί πραγματικά όταν όλος ο κόσμος περιμένει ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν γίνεται να αναβληθεί ουσιαστικά την παραμονή το βράδυ και εμείς να είμαστε υπόλογοι προς όλο τον κόσμο. Τι έγινε, γιατί δεν κάνετε τις ανάλογες ενέργειες, γιατί δεν μεριμνήσατε ώστε να διεξαχθεί το μάτς. Η ΕΠΣ πραγματικά στάθηκε στο ύψος της παρά τις πιέσεις που δέχτηκε και το μάτς διεξήχθη κανονικά, γιατί βλέπουμε ότι είναι μια ημέρα εντελώς ανοιξιάτικη, με πολύ καλές συνθήκες για ποδόσφαιρο και για τον οποιοδήποτε, είτε είναι αθλητής είτε είναι φίλαθλος, να έρθει και να χαρεί στο μάτς. Τώρα, από τη διοίκηση της ΣΥΡΟΥ, εμείς δεν είχαμε ποτέ καμία επίσημη ενημέρωση, δεν υπήρξε κάποιο αίτημα ποτέ, ούτε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία. Που να μας πει, παιδιά, έχουμε αυτό και αυτό το πρόβλημα, μήπως να έρθουμε σε συνεννόηση ώστε να γίνει κάτι. Εμείς ό,τι πληροφορηθήκαμε, το πληροφορηθήκαμε από διάφορα site εντελώς ανώνυμα και όχι επώνυμα από τη διοίκηση της ΕΠΣ. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο σχετικά με το παιχνίδι. Σχετικά με το παιχνίδι, τι να πω. Εντάξει, είμαι στεναχωρημένος που δεν έγινε το παιχνίδι, γιατί πραγματικά η ομάδα μας παίρνει το σκορ στα χαρτιά με ένα σκορ 3-0. Το οποίο θεωρώ ότι θα ήταν μικρό σε σχέση με το σκορ που θα επικρατούσε. Αυτά να γίνει το σκορπίμα από πλευρά ΑΟΣ, θεωρείτε? Σίγουρα έχουν άνθρωποι την τακτική του. Η ουσία είναι ότι δεν είχαν την ψυχή και το σθένος να κατέβουν να αγωνιστούν ενάντια στην ομάδα του Παναξιακού. Αυτό για μας φυσικά είναι ένα τεράστιο επίτευγμα που πιστώνει όλη τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι φέτος. Επιβραβεύει τους δικούς μας αθλητές και τη διοίκηση και τον κόσμο μας. Έτσι, καταστά το δακνάξου μια απόθρητη έδρα. Που πολλοί χάνουν τον ύπνο τους στην παραμονή και σίγουρα δεν θέλουν να έρθουν να αγωνιστούν καν. Εμείς όμως σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε στεναχωρημένοι που δεν διεξήχθη το μάτς. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Κυκλάδων. Ακριβώς. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, σε όλες τις Κυκλάδες. Και να είναι αυτή που θέλουμε η επόμενη μέρα για το Παναξιακό. Η επόμενη μέρα πραγματικά νομίζω ότι είναι υπέρ μας. Είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια για το υπόλοιπο της χρονιάς. Μένουν για μας 6 αγωνιστικές, 6 τελικοί και σίγουρα αυτή τη στιγμή είμαστε το πρώτο φαβορί για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά.